ή καλό σου φίλο, στενό σου φίλο, ναι. στο Μαρί. Ναι. Στην έκρηξη στο ναι. Μαρί. Πώς ήταν για σένα τότε, δηλαδή το άκουσες ξαφνικά στο ραδιόφωνο? Θα σου πω. Όχι, δεν το άκουσα ξαφνικά στο ραδιόφωνο. Είχα ξυπνήσει το πρωί. Θυμάμαι εμένα τότε στη Μακεδονίτισσα. Νοικιάζε ένα διαμέρισμα στη Μακεδονίτισσα. Ήταν πυροσβέστης, νομίζω. Ναι. Με είχε πάρει τηλέφωνο το προηγούμενο βράδυ και δεν πρόλαβα να τον πάρω πίσω. Δεν ήξερα ότι ήταν υπηρεσία. Μιλούσαμε πάρα πολύ συχνά με τον Παναγιώτη. Περισσότερο το φωνάζουν Πανίκο. Το φωνάζαν Πανίκο. Το φωνάζουν, λέω. Είναι... Παναγιώτη στο επίθετο του. Θεοφίλου. Λοιπόν, εγώ πάντα τον έλεγα Παναγιώτη. Με είχε πάρει τηλέφωνο το προηγούμενο βράδυ. Εγώ που δεν θυμάμαι τι έχω φάει πριν 2 ώρες, θυμάμαι ακόμη το τηλέφωνο του, ενώ είχαμε πάρα πολύ συχνή επικοινωνία. Ήμασταν πολύ φίλοι. Ξέρεις, πηγαίνω έτσι, θυμάμαι τόσο έντονα, πολλές στιγμές, πάρα πολλές στιγμές. Λοιπόν, με είχε πάρει τηλέφωνο το προηγούμενο βράδυ. Όταν ήταν υπηρεσία, μιλούσαμε με τις ώρες στο τηλέφωνο. Όταν δεν ήταν υπηρεσία, μιλούσαμε με τις ώρες στο τηλέφωνο. Εκείνο το βράδυ ήταν υπηρεσία, με πήραν τηλέφωνο, δεν προλάβα να τον πάρω πίσω, γιατί μιλούσα για έναν διαγωνισμό της εκπομπής, θυμάμαι, που θα κάναμε ένα ταξίδι στη Σαντορίνη, σκέψου πόσες λεπτομέρειες, θυμάμαι, μέχρι τις 11 το βράδυ. Δεν ήξερα αν τα δουλειά δεν ήταν και λέω να μην τον πάρω πίσω τόσο αργά, τον παίρνω αύριο. Το αύριο βέβαια ξημέρωσε όπως ξημέρωσε, δεν καταφέραμε ποτέ να μιλήσουμε ξανά στο τηλέφωνο. Πώς το έμαθες? Είχα ξυπνήσει νωρίς, είχα ανοίξει την τηλεόραση μου και έβλεπα τι γινόταν. Και έφυγα κατευθείαν, πήγα στο ΜΕΚΑ. Παρόλο που η εκπομπή μας εμάς ήταν απογευματινή, αλλά πήγα, ήμουν εκεί από πολύ νωρίς. Ένιωθα ότι κάτι γινόταν που μας αφορούσε όλους, ρε παιδί μου. Μπήκα μέσα στο control, έβλεπα τις συνδέσεις που έβγαινε μία μετά την άλλη, έβλεπα τους δημοσιογράφους που έτρεχαν πανικόβλητοι. Ήμουν εκεί για να τους βοηθήσω κι εγώ όσο μπορούσα. Μπορεί να ήμουν σε μια άλλη εκπομπή που καμία σχέση δεν είχε με το ειδησιογραφικό, αλλά δεν είχε σημασία. Σου λέω, νιώθω ότι μας αφορούσε όλους αυτόν το οποίο συνέβαινε. Πήγα εκεί και λοιπά. Με παίρνει κάποια στιγμή μια φίλη μου και μου λέει: ο Πανίκος δεν απαντά το τηλέφωνο του, ήταν υπηρεσία ανεψές. Τι λέει, αποκλείεται. Λέει, μην ανησυχείς, θα είναι μια χαρά. Ήμουν τόσο αισιοδόξη ότι θα ήταν μια χαρά. Κάθομαι στο καμαρίνι μου στο ΜΕΚΑ, εμπαινόβγαινα, πήρα τηλέφωνο την Τίνα Τινκλεάνθους, η οποία ήταν η αστυνομική ρεπόρτερ του σταθμού, ήταν στο Μαρί. Της λέω, θέλω να μάθεις για αυτόν το όνομα, να ήταν μέσα στους πυροσβέστες που ήταν στη Βάρδια. Και πήρε με τηλέφωνο μετά από λίγη ώρα, θυμούμαι ήμουν έξω στα σκαλιά του ΜΕΚΑ και είπε μου ότι ήταν μέσα. Έπιασε με πρώτα κάποιος άλλος πριν με πάρει τηλέφωνο η Ντίνα και είπε μου ότι ήταν μέσα. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν μπορούσα να το χωνέψω το γιατί να μην τον πάρω τηλέφωνο πίσω το προηγούμενο βράδυ, ακόμη και αν τον ξυπνούσα, ακόμη και αν ήταν αργά. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Και μετά από λίγων καιρών έτυχε μου κάτι το οποίο ξέρω ότι σε κάποιους μπορεί να φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά εμένα που το έζησα καθόλου εξωπραγματικό. Ήμουν μια μέρα σπίτι και έκανα τις δουλειές του σπιτιού και ξεκίνησα, πιάσα τη φωτογραφία του πως έκανα, και ξεκίνησα και μιλούσα του, δυνατά. Και ήμουν θυμωμένη μαζί του γιατί δεν ήρθε ούτε μια φορά στον ύπνο μου να το δω. Να δω ότι είναι καλά κλπ. Και μιλούσα του δυνατά όπως σου μιλώ τώρα. Και λέω, του δώσ' μου ένα σημάδι, κάτι, ότι με ακούεις, ότι με γράφεις τέλος πάντων. Σκέψω τώρα σε τι παράκρουση ήμουν να λέω τα πράγματα κλπ. Και όπως ήταν δυνατόν το ραδιόφωνο, είχα ένα ραδιόφωνο τότε το οποίο έγραφε την ένταση. Ότι ήταν στο 15. Και ξεκίνησε το ραδιόφωνο τάσο μου σε ό,τι έχω ιερό. Και χαμηλώνε την ένταση και έβλεπα το. 15, 14, 13, 12, 11. Μπορεί κάποιος που με ακούνε τη στιγμή να πει ότι είμαι πελή, αλλά ξέρω ότι δεν είμαι. Ξέρω τι είδα και τι έζησα. Και επίση, και ξαναγυρίζω, βλέπω το. Άκουσα την ένταση ότι χαμήλωνε και γύρισα και είδα το. Και βλέπα το ραδιόφωνο. Και λέω του, εντάξει, θέλω να σε αμφισβητήσω, αλλά ξανακάμε μου το σε παρακαλώ ακόμα μια φορά να είμαι σίγουρη ότι με ακούεις και ότι είναι παλάβωσα ξαφνικά. Και ξαναξεκινά το ραδιόφωνο και χαμηλώνει. Ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη. Πήρα τηλέφωνο την αδερφή του, τη Μαρία Τζιπατιστό, και γελούσα, ήμουν τόσο ευτυχισμένη ότι με άκουεν, ότι δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω το πράγμα, εγώ όμως ξέρω ότι με άκουσε. Ότι ήταν για μέ. Και έγινε το περιστατικό. Πιστεύεις σε αυτά τα μεταφυσικά? Πιστεύω στο οτιδήποτε μπορεί να νιώσει και να δει ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω κανέναν άνθρωπο ο οποίος θα μου πει είδα, ένιωσα, έγινε αυτό το πράγμα. Κανέναν απολύτως. Δεν ήμουν εκεί να ξέρω ότι δεν έγινε. Γιατί να πρέπει να τον αμφισβητήσω, να πω απλά εμπελώς τούτος.